Αυτό είναι το συγκρότημα. Η θάλασσα βρίσκεται από αυτή την πλευρά. Κάθε Σάββατο το γραφείο διαθέτει δωρεάν πούλμαν. Βεβαίως, αν θέλετε να επισκεφτείτε το συγκρότημα μόνο σας με δικό σας αυτοκίνητο, μπορείτε. Τις καθημερινές όμως. Γιατί τις Κυριακές δεν θα υπάρχει κανένας εκεί να σας ξαναγήσει. Ωραίο είναι το σχέδιο, αλλά. Δεν φαίνονται πολλά πράγματα. Δεν μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Το living room έχει διαστάσεις 7x8 με πλακάκια σε χρώμα καφέ ανοιχτό. Σκατουλίκουλα. Ακριβώς. Βεβαίως, εκτός από τους βοηθητικούς χώρους, διαθέτουν και δύο κρεβατοκάμαρες. Μόνο που είναι 30 χιλιόμετρα μακριά. Οι κρεβατοκάμαρες? Όχι, για το συγκρότημα μιλάω. Οι κρεβατοκάμαρες βρίσκονται στον κάτω όροφο. Μακριά από τον πολιτισμό, λοιπόν, ακριβώς όπως το θέλω. Ησυχαστήριο. Αυτό άλλοι το θεωρούν. Μου αρέσει τους άλλους τώρα, εγώ όπως το θέλω. Το Σάββατο είπατε. Ναι, γράψτε μου για το Σάββατο στο πούλμαν. Θα σας γράψω. Τι όνομα παρακαλώ? Το δικό μου, Παύλος Ελευθεριάδης. Παύλος Ελευθεριάδης, μάλιστα. Πέστε μου άλλες λεπτομέρειες. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, έχει ασανσέρ, έχει τζάκια, τέτοια πράγματα. Μα σοβαρά τώρα, σκοπεύετε να αγοράσετε? Γιατί κουβαλήθηκα εδώ πέρα? Ξέρω κι εγώ αυτό. Δεν είναι τίποτα. Ξέρετε πόσοι και πόσοι κλείνουν θέσεις στο πούλμαν μόνο και μόνο για να κάνουν τζάμπα έκδρομη? Ελάτε, δεσποινής μου, γράψτε μου σας παρακαλώ στο πούλμαν εκεί να πάω το Σάββατο να το δω να τελειώνουμε. Βρήκες άλλη θέση, ρε παιδάκι μου. Δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ευτυχώς θέλετε να πείτε. Εσείς για εκδρομή ήρθατε ή για να αγοράσετε σπίτι? Δεν σας κατάλαβα. Λέω, ήρθατε να αγοράσετε σπίτι? Δεν ήρθα, ο άντρας μου με έστειλε. Ο άντρας? Παντρεμένη? Και μητέρα δυο παιδιών. Μάλιστα. Άντε μου το καλό να τα παντρέψετε και αυτά, να γίνετε και γιαγιά. Άκου, λέει, την έστειλε ο άντρας της. Λες και εμάς μας έστειλε ο παπάς της ενορίας. Μπα. Μη μου πείτε ότι και εσάς σας έστειλε ο άντρας της. Όχι, είμαι παλαιόναρχον εγώ. Έχω γυναίκα. Αυτή με έστειλε. Έχετε γυναίκα και κάνετε πάντα ό,τι σας λέει η γυναίκα σας? Πολύ κουνάει, ζαλίζομαι. Όταν πίσω μου αφήνω κάθε πόνο και τα μάτια μου γεμίζουνε με φως, όταν παίζω το κρυφτούλι με το χρόνο και έχω γίνει της αγάπης νοσταλγός. Ταξιδεύω σαν ηχός αναστραπή, ταξιδεύω και έχω πλώρη τη ζωή, ταξιδεύω. Πίσω μου ξεχνάω την ευθύνη κι η καρδιά μου ξαναρχίζει να χτυπά, όταν λεύτερο η σκέψη μου μ' αφήνει και ο νους μου τριγυρνά στο πουθενά. Ταξιδεύω σαν ηχός αναστραπή, ταξιδεύω και έχω πλώρη τη ζωή, ταξιδεύω.
σαν ηχός αναστραπή. Ταξιδεύω και έχω πλώρη τη ζωή. Ταξιδεύω, ταξιδεύω. Δεξιά, να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν μου λέτε ποια είναι τα παραθαλάσσια. Τα εμπρός. Είναι ανοιχτά. Τα κλειδιά είναι πάνω στις εξώπορτες. Ναι, αλλά η άσφαλτος είναι μακριά και αυτό είναι μειονέκτημα. Γιατί σκοπεύετε να έρχεστε με τα πόδια, μήπως. Όχι, κολυμπώντας. Έλα. Ίδια είναι όλα, αλλά αυτό μου φαίνεται πολύ συμπαθητικό. Λες και έχει κάτι διαφορετικό. Και η θέα του μου φαίνεται καλύτερη. Όσο για τη θάλασσα, άντε να πλακώσουν τα παιδιά εδώ και να βρεις εσύ ώρα να κατέβεις στη θάλασσα. Αν μπορούσαμε να στρίψουμε το κτίριο λίγο στο έτσι προς τον ήλιο θα ήταν τέλειο. Σωστό και λεπούλ. Για να δω όμως και πάνω, πρέπει να είναι σαλόνι, κουζίνα, τουαλέτα και όλα αυτά. Το σαλόνι, καλά το φαντάστηκα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Είναι 7x8. Τα μέτρησα εγώ. Με τα δικά σας βήματα βέβαια. Με τα δικά μου πέφτει λίγο μικρότερο. Πάει τώρα ένας χρόνος που ψάχνουμε για ένα ήσυχο και ωραίο εξοχικό. Τον άλλο μήνα εγώ κλείνω 2. Ναι. 2 χρόνια σας στέλνει από εδώ και από εκεί ο άντρας σας να του βρείτε εξοχικό. Δεν πάτε να δείτε την κουζίνα, μήπως σας ρωτήσει η γυναίκα σας. Σωστά. Από εδώ φαίνεται. Ελάτε να δείτε. Μου είπανε πως η θάλασσα είναι πίσω από το λόφο. Ελάτε να δείτε. Η θάλασσα φαίνεται από εδώ. Ποια θάλασσα, ο λόφος φαίνεται από εδώ. Τι ήταν αυτό? Μην τρομάζεις, η εξώπορτα έκλεισε με τον αέρα. Α, λοιπόν, αφού ο λόφος είναι από εδώ, η θάλασσα θα είναι απέναντι. Πάμε στην πρόσωψη να τη δούμε. Θα τη βρούμε τη θάλασσα, που θα μας πάει. Για να δω. Ναι, σαν να μου φαίνεται ότι είναι. Ναι, βέβαια. Φαίνεται λίγο πίσω από τα δέντρα. Να σας βοηθήσω να τη δείτε. Λίγο ακόμα. Τι έγινε, σας συγκλώνησε η θέα της θάλασσας? Ένας άντρας γυμνός. Έχει κατεβάσει το παντελόνι του. Ένας κοντός χοντρός που η κοιλιά του κρύβει το πουλί του. Το ξέρετε. Τον είδα προηγουμένως. Κάνει την ανάγκη του. Μπορώ να κατέβω? Φυσικά. Πατήστε κουμπί. Πάντως είναι ωραίο και μεγάλο. Ναι, αν και δεν θα ήθελα να το παραδεχτώ μπροστά σας. Μην ανησυχείτε, δεν θα το πω στη γυναίκα μου. Θα είναι το μυστικό μου. Εδώ μπορεί να βάλει κανείς μια
μικρή τραπεζαρία. Ένα καναπέ εκεί και... εδώ, τι μπορεί να βάλει κανείς εδώ. Δύο όμορφες φαρδιάς πολυθρόνες, έτσι μια εκεί, την άλλη εκεί, για να βλέπει θάλασσα και το τζάκι. Η Γιάννα εδώ θα έβαζε ένα σαλόνι Λουδοβίκου 15. Ξέρετε, γίνω με τα χεράκια, τα παδαράκια, τις πλατούλες που κάθισε και πιθαίνεις λουμπάνι. Καλά, πού ζείτε εσείς, βρε παιδάκι μου? Α, όχι. Εμένα μου αρέσουν οι βαθιές αναπαυτικές πολυθρόνες, σαν αυτές που λέγατε προηγουμένως. Φαντάζομαι εσείς θα έχετε πολλές στο σπίτι σας. Α, βάβη μου, του Άρη του αρέσει να κάθε αισθητός. Η Γιάννα ακουμπάει και τα χέρια, έτσι. Βάζει και το πόδι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Άρης του αρέσει να έχει και υποπόδιο. Να, έτσι. Μην το μάθει η γυναίκα μου, γιατί θα μου στάει και εκεί. Εντάξει, εντάξει, δεν θα της το πω. Θα είναι το μυστικό μας. Η κρεβατοκάμαρα δεν έχει ντουλάπα και λέω να φτιάξω μία. Θέλετε να έρθετε να μου δώσετε τη γνώμη σας? Επιτέλους θα πάω στην κρεβατοκάμαρα με ένα ξένο. Αχ, όπως θα πω το ρομάντσα. Πού είναι η κρεβατοκάμαρα? Από εδώ. Να προηγηθώ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμες οι ντουλάπες στο σπίτι. Να, εδώ κάτω από τη σκάλα λέω να τη φτιάξω. Να μην είναι και έτσι ο χώρος άδειος, μέσα πάνω, ωραία δεν είναι? Μόνο σας το σκεφτήκατε? Ποιο πράγμα? Αυτό γιατί, ντουλάπα. Ναι, γιατί? Εγώ νόμιζα ότι χρειάζεται αρχιτέκτονας για να φτιάξει κανείς μια ντουλάπα. Όχι, δεν είπα να χτίσω και σπίτι. Ώστε σας άρεσαν οι βαθιές αναπαυτικές πολυθρόνες. Ναι, γιατί? Σημαντικά. Αλήθεια. Αυτό θα πει ότι σας αρέσουν και οι άντρες. Πώς το συμπεραίνετε αυτό? Οι άντρες συνηθίζουν να κάθονται σε τέτοιες πολυθρόνες. Θυμάμαι ο παππούς μου λοιπόν. Με θυμήθηκα την πεθερά μου. Πρέπει να πηγαίνω. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Είναι ωραίο να συναντάει κανείς κάποιον που να τον καταλαβεί. Με λένε Παύλο. Παύλο Ελευθερία. Με λένε Μερκούρη. Χαίρομαι πολύ. Τέλεια. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ποιο πράγμα? Έτσι όνομα. Όλοι οι μεραμίζουν γιατί... τι γνωστή. Μην ακούω σαν χλαμάς. Εσείς είστε πολύ πιο νέα και πολύ πιο νέα. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Κι εγώ με την. Μπλέξαμε. Να σε συναδέλφω. Τι έγινε, Πετρούγκη? Από ό,τι θυμάμαι, είχε μόνο ένα κλειδί απ' έξω. Και τώρα που κλείσει η πόρτα, πώς θα ανοίξουμε? Τι, κλειστήκαμε δηλαδή? Βέβαια κλειστήκαμε. Κλειστήκαμε! Εσείς απ' έξω! Δεν είναι κανείς απ' έξω. Γιατί θα κάνουμε? Έχεις τίποτα να βάλουμε στην τρύπα? Στην τρύπα της πετούγιας εννοώ! Πού να το βρω? Σωστά, πού να το βρεις εσύ. Κάλεσε να δούμε τι γίνεται από το παράθυρο. Να ξέρω από το παράθυρο. Θα σου έλεγα να πηδήξουμε, αλλά είναι και η κάκτη. Πού είσαι? Ει! Μια φτωχή μανούλα με δυο παιδάκια βρίσκεται σε απελπισία! Φτωχή μανούλα, έτσι φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Όταν θέλω να με συμπαθήσουν. Μ' ακούτε! Είμαι και απόφοιτος πανεπιστημίου! Ποιο πανεπιστημίου? Αθηνών, ελληνική φιλολογία. Κι εγώ. Έχεις το πτυχίο μου, πώς να το βάλουμε στην τρύπα να ανοίξουμε? Δεν αφήνουμε τα αστεία τώρα να κάνουμε κάτι? Πάω να φωνάξουμε από τη βεράντα. Αχ, ωραία, και μ' άρεσε πάντα να βάζω τις τσιρίδες. Ει! Ει! Πώς κάνεις έτσι, ηρέμησε. Ει, κόσμε! Ένα νεαρό ζευγάρι παγιδεύτηκε! Μην ανησυχείς. Την έχω βρει τη λύση. Καλή τρελάδι, και είναι επικίνδυνο από εκεί. Κάτσε, παιδάκι μου τώρα. Εδώ μιλάμε για μέτρα. Ναι. Αστεία τα πράγματα. Μου κρατάς παρακαλώ πολύ τα γυαλιά. Είναι ψηλά από εκεί. Μη φοβάσαι. Θα σκοτωθείς! Είδες, δεν σκοτώθηκα.
Μου δίνει τα γέλια, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια! Πού πας, πού με αφήνεις? Είσαι σπουδαίος, ε? Είσαι μεγαλοφία, είσαι ο πρώτος. Άμα είναι έτσι, κατέβα και βγες από κάτω. Ανοιχτά ήταν. Λοιπόν, κύριε, είμαι πολύ μεγάλος βλάκας. Άκουσε εκείνα είναι ανοιχτά από εδώ και εγώ κόντεψα να σκοτωθώ. Καλώς μου. Τρόμαξε. Σε μια στιγμή ένιωσα σαν φυλακισμένη. Ευτυχώς και πήδηξες. Άδικα πήγε η αυτοθυσία μου. Εσύ βγήκες χωρίς ακροβατισμούς. Δεν πάμε. Θα έχουμε αργήσει. Θα μας περιμένουνε. Πάμε. Το λεωφορείο, ε. Έφυγε το λεωφορείο. Με χαίρεσε. Έφυγε το λεωφορείο. Διάολο γραφείο. Μόνο για τους εκδρομείς ενδιαφέρονται. Για τους ανοικιαστές ούτε που τους καίγεται καρφάκι. Βαριάσε, θα το πάρουν χαμπάρι ό,τι λείπουμε και θα γυρίσουν να μας πάρουν. Και άμα δεν το πάρουν χαμπάρι. Βοήθεια! Αγιώτο μου! Τι ωραία είναι ρε αυτή! Σε πάνε πρώτα σου δυο όλη τη μάνα να δεις ένα βρωμό που με κύστερα σε παρατάνε. Τώρα τι κάνουμε? Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα, ώστε να ξαναγυρίσει το πόλτα. Στην ελληνική φιλολογία κι εσύ, ε? Α, όχι. Νομική. Και ποια χρονιά τελείωσες? 1971. Τότε ήσουν σε φοιτητής με το Στάθη, τον Κουνέλη. Ναι, το Στάθη, το Χαζοβιόλι που λέγαμε. Τον θυμήθηκε. Τον ήξερε. Άκου, τον ήξερα. Τα είχαμε την αδερφή του. Αχ, αλλά μη μου πεις, είναι η καλύτερη μου φίλη. Σοβαρά. Κοίτα, λογικό, έτσι τρελάρα ήταν και αυτή σαν και εσένα. Ευχαριστώ. Ω, παιδί μου, εννοώ τρελάρα με την καλή έννοια. Και πώς είναι η τρελάρα με την καλή έννοια? Δε σε μένα και τα καταλάβεις. Το λες για να με παρηγορήσεις? Όχι, όχι, εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Δηλαδή. Για να καταλάβεις, μέσα στην τουλάπα μου έχω κρυμμένη μια μικρή βαλίτσα. Ξέρεις τι έχει εκεί μέσα? Λέγε, για λέγε. Μια φωτογραφία της Μέρλιν Μονρό. Όχι τη γυμνή, την άλλη με τον Μπουρνούζι. 354 φωτογραφίες ποδοσφαιριστών, εκείνης της εποχής βέβαια. Το μπλουζάκι που φορούσα όταν έκανα για πρώτη φορά έρωτα στη ζωή μου. Και όλη τη σειρά του μικρού ήρωα. Αρκετά, ε. Φτάνουνε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ κρατάω το ημερολόγιο που φύλαγα από 9 μέχρι 13 χρονών. Έλα. Και πότε κλείνουμε στο μπάνιο και το διαβάζω. Για να ζωντανέψουν τα παλιά σου όνειρα. Να κοιμηθούν τα καινούρια. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Λοιπόν, ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Ξέρεις κάτι? Είσαι πολύ γλυκούλης. Ξέρεις κάτι? Και εσύ το ίδιο. Τι έγινε αυτό το διάολο πούλμαν? Δεν πάμε να ανακαλύψουμε εκείνη τη θάλασσα. Άμα έρθει το πούλμαν, θα το ακούσουμε. Δίκιο έχεις και δεν πάμε. Να είμαστε. Μάλιστα, να η θάλασσα. Κατεβαίνουμε? Ναι, μου φαίνεται έχει ένα δρομάκι από εκεί. Να προσέχουμε μόνο γιατί εδώ τριγυρνούσε εκείνος ο τύπος που έκανε την ανάγκη. Γιατί που είπες τι κάνεις? Με τι ασχολείσαι, δικηγορείς? Όχι, όχι, είμαι κειμενογράφος. Κειμενογράφος δηλαδή? Γράφω τα κείμενα των διαφημίσεων που βλέπεις. Απορρυπαντικά, οδοντόπαστες, καταπραγητικά, προφυλακτικά, αναψυκτικά. Δεν σ' αρέσει καθόλου, ε? Μου φαίνεται, ε. Τι θα ήθελες να κάνεις? Να βγω στη σύνταξη. Σήμερα. Τώρα. Δηλαδή να μην κάνεις τίποτα. Γιατί εσύ τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να θέλω να κάνω? Πρόσεχε! Προσέχω, μην ανησυχείς. Ξέρω εγώ να γράφεις βιβλία. Α, όχι. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι τους συναδελφούς μου τους αρέσει να γράφουν βιβλία. Εμένα καθόλου.
Και νομίζω ότι και αυτοί θέλουν οι περισσότεροι να γράφουν πετυχημένες διαφημίσεις. Τώρα σε πιστεύω, είσαι τρελός. Γιατί εσύ τι κάνεις? Όταν θα διαβάζω μυθιστορήματα, μεγαλώνω τα παιδιά μου. Καμιά φορά διορθώνω και κάνω ένα δοκίμιο. Είσαι ένα δημοσιογράφος. Ου, στην προηγούμενη ζωή. Μια στιγμή. Οπα, σου άρεσε που είσαι δημοσιογράφος? Όσο δεν φαντάζεσαι. Μάλιστα, να η παραλία. Πολύ και πολλά πράγματα. Πάμε σε εκείνο το νησάκι. Κάποια παιδιά έχουν βγάλει μια σανίδα. Τι άλλο ενδιαφέρον έχεις να μου πεις για σένα? Λέγε, σ' ακούω. Τίποτα το ιδιαίτερο. Όταν κάνεις παιδιά, περνάς σε δεύτερο πλάνο. Θες πως περνάω τις μέρες μου? Σε διαλέγω τα ρούχα. Κάλτσες, παντελόνια που κάνεις. Ράβω φερμουάρ, ξανά κάλτσες. Το πιο στα ράπια, στα ντουλάπια. Α, έχω και τα τυχερά μου. Όταν βγαίναμε τα παιδιά για ψώνια στα μαγαζιά. Δεν γινόταν αυτό με τις περασμένες γενιές. Βάζω στοίχημα ότι η μητέρα σου δεν βαριότανε ποτέ. Δεν είχε καιρό, έκανε συνέχεια παρκέ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το σπίτι ήταν όλο σαν ίδιο. Γιατί είχε κάτι σημαντικό, κάτι πολύτιμο στη ζωή της. Κάτι που της έδινε κουράγιο και δύναμη. Η μητέρα μου, τι είχε? Ελπίδα. Πίστευαν ότι αύριο θα ξημερώσουν όμορφες, καλύτερες μέρες. Αυτοί ξέρανε τι θέλουν. Και τα σημερινά παιδιά και αυτά ξέρουν τι θέλουν. Θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Εμείς όμως, η δική μας η γενιά, τι θέλουμε, τι κάνουμε? Πουλάμε οδοντόπαστες και ξεδιαλέγουμε μπλουζάκια. Αν αυτή τη στιγμή χανόμασταν από το πρόσωπο της γης, κανένας δεν το έπαιρνε χαμπάρι. Δεν μου λες, εσύ πλήρωσες τον οδηγό το πούλμα για να μας αφήσει εδώ πέρα? Όχι, και λυπάμαι πολύ που δεν το σκέφτηκα. Καλύτερα, γιατί με τα νεύρα που έχω θα πέρναγες πολύ άσχημα. Πρόσεχε! Δεν είναι πως δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λες. Απλώς δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν χρειάζεται, εγώ μαζί σου είμαι. Βοήθεια! Δεν ήθελα να σε μελαγχολήσω, με συγχωρείς, ε. Ξέχνατε. Δεν το κάνω επίτηδες, μου τη δίνει ξαφνικά, απότομα, έτσι, και ο ασφάλεια. Όταν μποτιλιάρομαι με τις ώρες στα φανάρια, όταν διαβάζω τους τίτλους των εφημερίδων, όταν βλέπω τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, έχει τα υπνίες, καούρες, μύγες, κάψες, κατσαρίδες, οδοντόπονο, κυλόπονο, στομαχόπονο, λίμπρο. Μία σταγόνα στην τουαλέτα σας και η ευτυχία ξαναγυρίζει. Μου τη δίνει, σου λέω, καταλαβαίνεις. Απόλυτα, μην έχεις πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν πλήττω μαζί. Άλε! Δεν θα αργήσει η γυναίκα σου να ανησυχεί? Όχι, να σε ψάχνει. Όχι, απόψε ετοιμάζει τραπέζι για τις γυναίκες του γυναικείου απελευθερωτικού κινήματος. Ο άντρας μου λείπει σε ταξίδι, θα έρθει σε κανένα δυο μέρες. Ολέ! Πρέπει να γνωρίσεις τον άντρα μου, θα κάνετε καλή παρέα. Και σένα θα σου άρεσε πολύ η γυναίκα. Άμα γυρίσουμε στον πολιτισμό, να βγούμε ένα βράδυ μαζί. Να το κάνουμε. Όλοι μαζί, να. Μια γυναίκα βλέπω. Κυρία, κυρία, εδώ! Αποκλειστήκαμε εδώ πέρα! Και τι θέλετε, δεν σας φτάνει που κάνετε ήσυχα ήσυχα τις βρουμιές σας, θέλετε να σας βλέπουν κιόλας? Τι φουνάζετε, ε! Πρωτευουσιάν, πουφ! Μην ανησυχείτε, είμαστε καθώς πρέπει άνθρωποι! Αφήστε με ήσυχοι!
Δεν θέλουν πληξίματα. Με λένε Μελίνα Μερκούρη. Σοβαρά. Κι ο άλλος δίπλας ποιος είναι, η κατσιφάρας. Δεν μιλάτε. Μη μένα βρήκατε να παίξετε. Δεν σας κοροϊδεύω, κυρία μου. Μια απλή συνωνυμία είναι. Άσε να το χειριστώ εγώ. Ισχύτε, κυρία μου, είμαστε καθώς πρέπει άνθρωποι. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και η κυρία από εδώ έχει δύο μικρά παιδάκια. Αφού έχει δύο μικρά παιδάκια, γιατί δεν είναι στο σπίτι της να τα φροντίζει? Θεούλη μου, κατέβα κάτω να κάνεις τον Ιερμηνέα. Κυρία μου, σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας? Ήρθαμε να δούμε το συγκρότημα και μας ξέχασε το πούλμαν. Μην ανησυχείτε, είμαστε καθώς πρέπει άνθρωποι. Τλέσκαλε! 50 κιλά να βάλω εγώ πάνω στο γαϊδούρι, πάντω ζωντανό μου, ψόφσε! Άγια! Πού πας, πού μας αφήνεις? Τι θα κάνουμε μόνοι μας στην ερημιά? Κάτ θα βρείτε εσείς, κάτ θα κάνετε. Μουνάχα κοιτάξτε να βρείτε κανένα πάγιο, γιατί θα αλλάξει ο καιρός, έρχεται μπουρί. Εκεί. Με λένε Μελίνα Μερκούρη. Και τι ήθελες να πω, αφού αυτό είναι το όνομά μου. Και λοιπόν, αν εμένα με λέγαν κόμι Δράκουλα, νομίζεις θα έτρεχα τις νύχτες μέσα στα πάρκα να το λέω σε αγνώστους? Απορώ με τόση εξυπνάδα πως είσαι αποτυχημένος διαφημιστής. Γι' αυτό λέω κι εγώ να πάω στο σπίτι μου να ξεδιαλέγω κάλτσες και σόβρακα. Θα μου μάθεις τη δουλειά. Αν ήταν εδώ η Γιάννα μου, δεν θα την έδιωχνε τη γυναικούλα λέγοντας τις μπούρδες. Άμα ήταν εδώ ο Άρης μου θα είχε βρει τη λύση. Θα είχαμε γλιτώσει από αυτό το διαολόκτο. Από ό,τι βλέπω είναι περιττός ο διάλογος. Στο εξής ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο. Ας τα κομμάτια, εδώ βρήκε κι αυτός να κάνει την ανάγκη του. Αυτή που μας σύγχυσε. Παύλο, μίλησέ μου. Παύλο, τι μαθαίνεις να είσαι μόνη μου? Εντάξει, το φταίξιμο είναι δικό μου. Σου ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι από μόνος έχει άσχημη επίδραση στο χαρακτήρα μας. Ομολόγω ότι νιώθω λίγο παράξενα. Εγώ το ίδιο. Αλλά ξέρω τι φταίει. Τι? Θα είναι 7 χρόνια που έχω να βρεθώ μόνη μου με άλλον άντρα. Εκτός από τον Άρη. Δεν λογαριάζω βέβαια το θηρορό και τον ταχυδρόμο. Όχι βέβαια. Κι εγώ μένω μόνος με τη γραμματέα μου, αλλά δεν μετράει αυτό. Κουτό κορίτσι, βλήτω. Ενώ με σένα εδώ είναι διαφορετικά. Μου αρέσει. Τελικά φαίνεται πειρασμός δεν πεθαίνει ποτέ μέσα μας. Δεν είναι ο πειρασμός. Τα νιάτα δεν πεθαίνουν ποτέ μέσα μας. Πότε ένιωσες για τελευταία φορά νέα? Πάνε 15 χρόνια. Ακριβώς. Τότε που πλημμύρισε ο κόσμος πιτσιρικάδες. Αυτοί μας πνίξαν. Έλα τώρα, μην τα ρίχνουμε στους άλλους. Άδικο έχω. Απάνω που πηγαίναμε κι εμείς να σηκώσουμε κεφάλι. Δεν είχαμε προλάβει καλά-καλά να χορέψουμε twist. Twist και σε. Θα θυμάσαι, νομίζαμε πιο ότι κάναμε την επανάσταση του αιώνα. Και ύστερα ένα πρωί κάνεις έτσι και βλέπεις τον κόσμο πλημμυρισμένο πιτσιρικάδες. Παντού, εκατομμύρια γύρω σου, σαν τα μυρμήγκια. Και δεν είναι που είναι πιο νέοι από μας. Άστο αυτό να πάει. Είναι που είναι τόσο διαφορετικοί που να τους πάρει. Δικαί μου και πολύ τη βρίσκω. Πόρε μεγάλε με κούφανε, με καράφλασε, μου άναψε τα λαμπάκια. Πολύ ξενέρωτος είσαι, αδερφάκι. Κόψανε τον κόσμο στη μέση και μας πετάξαν και εμάς με τους γέρους, τους προπολεμικούς. Γιατί, ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Ναι, ήμασταν ακόμα. Φορούσαμε τριμμένα μπλουτζίν. Γιατί μας βάλανε με τους γέρους? Κοίτα,
Πρέπει να ομολογήσω ότι είσαι ο πιο γλυκός γέρος του κόσμου. Κι εγώ δεν θα σε άλλαζα με όλα τα μανούλια του κόσμου. Δεν έπρεπε να το πιστευτώ. Να σου πω. Στα αλήθεια το πιστεύεις αυτό που είπες? Απολύτως. Αλήθεια, πες μου, τι μου βρίσκεις? Πρώτα-πρώτα είσαι ειλικρινής και πολύ όμορφη. Επιπλέον έχεις χιούμορ, είσαι και διαόλου κάλτσα. Ήμουνα διαόλου κάλτσα πριν παντρευτώ. Δεν ήξερα τι είμαι ακόμα. Είσαι. Και με το παραπάνω. Στο σχολείο με θεωρούσαν φαινόμενο εξυπνάδας. Για μένα, τρομάρα τους. Και με τον Άρη έτσι ξεκινήσαμε με εξυπνάδες. Και καταλήξαμε στο κρεβάτι. Κι εγώ το ίδιο με τη Γιάννα. Παίζαμε τις 10 ερωτήσεις. Και βρεθήκατε στο κρεβάτι. Τελειώσαμε το παιχνίδι πρώτα. Σκέψου, εκείνη την εποχή έδινες την παρθενιά σου και έπαιρνες τη Βέρα. Σαν να πέρασαν αιώνες από τότε. Προϊστορικές εποχές. Παύλο, σε ευχαριστώ που με έκανες να αισθανθώ πάλι νέα και ωραία. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Δεν είσαι να κάνεις τίποτα απόψε. Και η Γιάννα έχει τις φεμινίστες. Πάμε κάπου να φάμε. Τι? Να φάμε μαζί, οι δυο μας. Α, παπα, δεν μπορώ. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Καλά τώρα, μην γίνεσαι παιδί, αφού περνάμε τόσο ωραία οι δυο μας. Θα ξεχάσεις και την καθημερινή πλήξη του σπιτιού. Πού είναι το κακό? Το ξέρεις τώρα, δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Για ποια τέτοια? Εγώ για φαΐ σου μίλησα. Δεν είναι ότι δεν θέλω, αλλά. Δεν έχει τηλεόραση τίποτα σήμερα. Στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουμε και τίποτα κακό. Για φαΐ θα πάμε. Αχ, δεν μπορώ. Θα νιώθω υποχρεωμένη. Να πληρώσουμε μισά-μισά, να μην έχεις υποχρέωση. Πού λες να πάμε? Στο Μάνταριν, το Κινέζικο. Α, αποκλεί. Πολύ γνωστοί μας εκεί πάνε. Πάμε στον Ανεμόμυλο. Στον Ανεμόμυλο, όχι, πάμε. Όχι, πάμε, όχι, εκεί πάει η πεθερά μου. Το βρήκα. Και. Πάμε στο μύθο. Αν δεν πάει στον Ανεμόμυλο, η πεθερά μου πάει στο μύθο. Μα πού είσαστε επιτέλους και φάγαμε τον κόσμο να σας βρούμε? Μια στιγμή, Δεσποινής, μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στο... Παύλο, ήρθε το πούλμαν. Α, το πούλμαν βέβαια. Και στο έλεγα ότι θα έρθει. Δεν στο έλεγα. Λοιπόν, πηγαίνετε, Δεσποινής, και θα έρθουμε. Δεν φαντάζομαι να χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε πίσω να σας ψάχνουμε πάλι. Το βρήκα. Θα κάνουμε πικνίκ. Αύριο, Κυριακή, θα έρθουμε πάλι εδώ. Ερημιά θα είναι. Αφού δεν μπορούμε να συναντηθούμε στην Αθήνα, θα συναντηθούμε εδώ πέρα τις 2. Καλά είναι, να έχουμε όλο το απόγευμα δικό μας. Και τρελάθηκες τώρα, μόνοι μας στην Ερημιά. Πού ακούστηκε? Έλα τώρα, μην γίνεσαι μικροαστή. Επειδή δεν θέλω να κάνω πικνίκ με ένα ξένο. Τώρα είσαι κούκκι. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά φαίνεται αυτό είμαι τελικά. Ελπίζω να αλλάξεις. Αντίο, Παύλο. Πραγματικά χάρηκα για την γνωριμία. Πού να με πάρει, δεν μπορώ να τη δεχτώ την άρνησή σου. Εγώ θα πάω αύριο στις 2 με όλα τα απαραίτητα για το πικνίκ. Εγώ δεν θα έρθω. Δεν πειράζει, θα πάω εγώ. Και θα φέρω και όλη τη σειρά του μικρού ήρωα. Μην μου πεις ότι αντέχει σε τέτοιο πειρασμό. Γεια σου, Παύλο. Στις 2. Πριν από τις 3 αποκλείεται. Λίζα, γύρισε! Γεια σου, μαμά. Μα πού χάθηκες? Ο άντρας σου χάλασε τον κόσμο. Τι, γύρισε ο Άρης? Όχι, αλλά τηλεφώνησε τουλάχιστον 10 φορές από τον Άθλιο. Είπε μόλις έφτιαξε, τον πάρει αμέσως στο τηλέφωνο. Θα θέλει να μάθει τι έγινε με το εξοχικό. Thank you.
Ναι. Ναι, παρακαλώ, με συνδέεται με το 204. Έλα, έλα, Άρη. Πού είσαι, αγάπη μου? Έχω να σου πω θαυμάσια νέα. Πούλησα τα σχέδια για το σούπερ μάρκετ. Πήρα και μια παραγγελία για έπαυλη. Συζητάω και μια περίπτωση να αναλάβω να σχεδιάσω ένα εμπορικό κέντρο. Δεν είναι καταπληκτικό? Σ' αφήνω όμως τώρα, γιατί έχω ραντεβού με ένα κεντρικό εφοπλιστή που θέλει να του σχεδιάσω το μαυσολείο του. Γεια σου! Και εγώ για αύριο το μεσημέρι θέλω να σου μιλήσω. Αν αρχίσει πάλι την κρίνια που κάλεσε τα κορίτσια του κινήματος της γενικής εκπαιδευτικότητας και άλλαξες λάθος ώρα. Σου είπα, πνίγω, με φτιάχνω παέλια. Για να φτιάξω την παέλια πρέπει να βάλεις την ίδια ώρα. Το κοτόπουλο να κοκκινήσει, τα στρίδια να χνήσουν, τα λουκάνικα να καθοριστούν, ώστε να ανακαταστούμε το ρύζι την κατάλληλη στιγμή. Αλλιώς το ρύζι γίνεται λαπάς. Αν πάλι τα παραψήσεις, τότε το ρύζι παίρνει ένα καφέ μπες χρώμα, ευχάριστη συνόψη, μα χάνει εκείνη την ιδιαίτερη γεύση που έχει μια πολύ καλή παέλια. Μα, από ό,τι κατάλαβα, να σου αδειάζω τη γωνιά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Έλυσα. Δεν βλέπω το αυτοκίνητό του. Παύλο, Παύλο, είσαι μέσα? Λες να με έστεισε ο κύριος. Γιατί τέτοια παιχνιδάκια, έχεις καμιά έκπληξη? Εμένα. Είμαι η έκπληξη της ζωής σου. Μπα, πράγματα! Τι μου βάλεις εδώ? Το κοτατσό μας. Πήρα κάτι παραπάνω γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς σου αρέσει. Λοιπόν, φρούτα όλων των ειδών, ρωσική σαλάτα, προσούτο, καθιστό χοιρινό, κοτόπουλο ψητό, σου αρέσουν? Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Καλεσμένους έρχομαι. Όχι, αλλά η εξοχή ανοίγει την όρεξη. Γενικώς. Έφερα και το κρασί. Να το. Αναψυχτικά όλων των ειδών, πλαστικά ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπύρνα, μία ινδική καρύδα. Να έχεις κάτι να μου πετάξεις στο κεφάλι, αν χρειαστεί. Ξέχασα τι είναι. Το γλυκό. Ποτέ, το γλυκό. Τάρτες φρούτων. Ο μικρός ήρωας βεβαίως, ολόκληρη η σειρά. Όπως βλέπεις είμαι ένας άνθρωπος που κρατάει το λόγο του. Και η μουσική υπόκρουση. Έχω φέρει και το σαλονάκι μας, δύο πτυσσόμενες πολυθρόνες. Μου επιτρέπεις να τα ετοιμάσω. Κι εγώ φοβόμουν ότι θα μου ρηχτείς. Άντε με τόση δουλειά, πού να βρεις κουράγιο? Στα αλήθεια φοβήθηκες μη σου ρηχτώ? Λιγάκι. Κι εγώ το φοβήθηκα. Ας ανοίξω τις καρέκλες. Παύλο! Καιρό είχε να με πιάσει! Παύλο, τι έπαθες? Παύλο, Παύλο, τι έπαθες? Δεν τίποτα, μια χαρά είμαι. Τι μια χαρά, είσαι ο μισός έμεινες. Έλα, έλα, βοήθησε με να καθίσω. Πού, στην πολυθρόνα? Όχι, στο πάτωμα. Να φωνάξω βοήθεια? Όχι, μπορώ και μόνος μου. Και τι μόνος σου? Έλα, με τη βοήθειά σου εννοώ. Έλα, βοήθησε με να καθίσω. Βαριό! Έλα, πιέσαι τους ώμους μου τώρα. Όχι, από μπρος, από πίσω. Πίσω, σιγά, σιγά, εκεί. Τώρα βάλει το γονατό στην πλάτη μου. Εντάξει. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, εκεί. Εκεί, σιγά, τώρα μόλις πω τράβα θα τραβήξει τους ώμους με δύναμη προς τα πίσω. Να φωνάξω βοήθεια. Κάνε αυτό που σου λέω, κάνε! Πίσω με λένε. Θα το ξανακάνουμε? Όχι, όχι.
Πώς είπες ότι σε λένε? Δεν σε λένε Μελίνα? Έτσι, το είπα. Ωραία. Σκέφτηκα ότι όσο λιγότερα ξέρεις για μένα. Εμένα όμως με λένε Παύλος, αλήθεια. Σου είπα το πραγματικό μου όνομα. Εσύ δεν είσαι μια παντρεμένη γυναίκα. Και λοιπόν τι σημασία έχει, είμαι παντρεμένος με γυναίκα, το ίδιο δεν είναι? Τι κάνεις τώρα εκεί? Μου είπε ο γιατρός, οπότε το παθαίνω αυτό. Να μην σηκώνω βάρη ούτε να κάνω έρωτα, αν δεν σιγουρευτώ πρώτα ότι μπορώ να αγγίζω τις μύτες των ποδιών. Είσαι ο πιο ενδιαφέρον τρελός που έχω γνωρίσει. Και εσύ η πιο γλυκιά νοσοκόμματικός. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Πάμε να φάμε στην παραλία. Θα είναι πιο ωραία έτσι στην αμμουδιά, ε. Θα ανάψουμε και φωτιά. Ναι, μπορείς από τη μέση σου. Μην παίρνεις θάρρος, μην παίρνεις θάρρος. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα αναλάβω τη φωτιά και εσύ θα αναλάβεις να μεταφέρεις τα πράγματα. Έγινε. Πάμε. Προηγείται η μουσική. Δεν της είπες τίποτα, ε? Όχι, τι ήθελες να της πω? Για να αγάπη μου, εσύ είσαι φεμινίστρια, μοντέρνα γυναίκα. Τα καταλαβαίνεις αυτά. Λοιπόν, σήμερα το πρωί που πήγα στο σπίτι που με έστειλες, γνώρισα μια πολύ χαριτωμένη κυρία και κανονίσαμε το βράδυ να φάμε μαζί. Μη με περιμένεις, θα αργήσω. Αυτά ήθελες να της πω. Θες πορτοκάλι? Ναι, όχι, ευχαριστώ. Μπανάνα? Ωραία. Δεν τους το είπαμε. Κακό είναι? Καθόλου. Κι όμως αισθάνομαι λιγάκι ένοχη. Κι εγώ το ίδιο. Και έχετε την αξίωση, κύριε Ελευθεριάδη, να πιστέψουν οι κύριοι Ένωρ και ότι εμείς και η κυρία Μάρκου, εγώ δηλαδή, φάγατε φρουτοσαλάτα? Διαβάσατε μικρό ήρωα ή στην προαναφερθήσα ερωτική φορεάν? Ενίσταμε. Κύριε Πρόεδρε, ενίσταμε. Να απαλληφθεί ο τελευταίος χαρακτηρισμός του εισαγγελέως. Ένσταση δεκτή. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ούτε για μια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της επαφής. Ένσταση, κύριε Πρόεδρε. Ούτε για μια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του ραντεβού. Ένσταση, κύριε Πρόεδρε. Συνάντηση. Δεκτή. Ούτε για μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης η κυρία Μάρκου δεν άπλωσε ούτε το μικρό της δαχτυλάκι πάνω. Κύριε Πρόεδρε, μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω βγει ραντεβού με ένα ξένο. Και είσαι στενοχωρεμένη? Λιγάκι. Δεν ακουτώ. Θα ήταν κακό αν ήταν εδώ η Γιάννα και ο Άρης. Όχι βέβαια. Τότε κάνουμε τίποτα που δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μπροστά τους. Πού είναι το πρόβλημα? Στο ότι δεν είναι μπροστά. Μπα! Εδώ είσαστε πάλι εσείς! Τούτη φορά ήρθατε και οργανωμέν, βλέπω. Τέλος πάντων, τι μη κοφτημένα. Αν και με τη δύναμη πυρνάν για βλάχα. Αυτά εκεί τι είναι, πορτοκάλια είναι? Ποια, τα στρογγυλά? Ναι. Ναι, πορτοκάλια. Θέλετε μερικά? Μπα, δε μη πειράζει. Αφού δεν σας πειράζει, να σας δώσω όλη τη σακούλα. Δώσετε καμιά μπανάνα. Αμέσως. Ορίστε. Αν κι εγώ κρατάω πάντα το στόμα μου κλειστό. Του σαλουνάκι του θέλετε? Πού θα κάτσουμε εμείς? Μήπως θέλετε το κασετόφωνο? Μπα, έχω εγώ στο σπίτι μου στέρεο, ε. Με έχει τσιμπής. Πολύ καλό. Την μπρουβιά που φουράει η κυρία, μήπως δεν τη θέλετε να τη βάλω στο σαμάρι? Όχι, τη βάζουμε στο αυτοκίνητο κι εμείς, γι' αυτό την έχουμε. Έτσι. Σας αφήνω τώρα, να κάνετε ό,τι θέλετε. Στο καλό, στο καλό. Θα σας ξαναδώ, φαντάζομαι. Την άλλη φορά που θα έρθετε, φέρτε μαζί σας και κανένα βουκάντου, κανένα ακτινίδιο, Δεν ξέρεις πως μ' αρέσει τα ακτινίδιου. Άιντε, γεια. Στο καλό. Μπράβο, εξέλιξες στο χωριό. Mm-hmm.
Απλώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου απαντήσει ειλικρινά. Βγαίνει συχνά με άλλε γυναίκε. Άλλε εκτό από σένα? Εκτό από τη Γιάννη. Γιατί ρωτά? Έτσι. Θέλω να μάθω. Λοιπόν, όχι. Δεν έχω φάει με άλλη γυναίκα όπως με σένα σήμερα. Ούτε έχω κάνει δεσμό με άλλη γυναίκα. Ούτε έχω φλερτάρει άλλη γυναίκα εκτός από δύο. Όχι ψέματα, τρεις φορές. Μια φορά σε ένα πάρτι, μια άλλη στον ηλεκτρικό και σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, τι φλερτάρεις? Νομίζω. Εσύ τι λες? Δεν είμαι βέβαιη. Τι σου είμαι, κύριε, απίθανη η τεχνική μου. Ούτε που το καταλαβαίνει η γυναίκα ότι τη φλερτάρω. Και δεν μου λες, αφού μιλάμε ειλικρινά, εσύ με φλερτάρεις? Όχι, βέβαια. Δεν νομίζω. Δηλαδή, θέλω να πω... Δεν ξέρω. Μπορεί. Σε ποιο από όλα καταλήξαμε? Σε όλα. Δηλαδή, θέλω να πω... Κοίταξε, μ' αρέσεις, είσαι πολύ συμπαθητικός. Νιώθω πολύ παράξενα που είμαι έτσι. Είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορεί. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μπορεί να είναι και κακό. Ψυχαλίζει? Ω! Έλα, έλα, πάμε. Πάμε γρήγορα. Παπάκια θα γίνουμε. Πριν δυναμώσει η βροχή. Έχω προβλέψει και γι' αυτό, όπως βλέπεις. Δώστε. Άστα, μη μαζεύεις τίποτα. Πάμε πριν δυναμώσει τώρα. Να πάρω μόνο το κασετόφωνο. Έλα, προχώρα. Δεν μπορώ να δω και γρήγορα, μπορώ να τα ακούω. Να σε κρατάω εγώ. Αν ήσουν εντάξει, αν δεν έχω βάλει στα πόδια, θα με είχες πάρει στα χέρια. Πόσα πράγματα κουβαλάω, πόσα χέρια νομίζω ότι έχω, χίλια? Μην ξεχάσουμε να πάρουμε το κλειδί, μην κλειστούμε πάλι. Εντάξει. Έλα, παίρνα. Να πάμε να στεγνώσουμε στο τζάκι. Λίζα. Δεν φοβάσαι? Τι πράγμα? Μην επιχειρήσω καμιά τρέλα. Έλα τώρα, μην γίνεις ανόητος. Πάντως μην ανησυχείς. Το σκέφτηκα, αλλά αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Γιατί? Θα ήταν ανέντιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί σε έφερα εδώ με άλλο. Εμείς είμαστε πιστοί. Ψέματα. Πες μου κάτι, Παύλο. Έχεις πάει με άλλη γυναίκα? Εκτός από τη Γιάννη. Ναι, βέβαια. Όχι με πολλές. Η πρώτη μου ήταν επαγγελματίας. Φυσικά θα μου πεις τι άλλο θα ήταν. Την ώρα που κάναμε έρωτα διάβαζε φωτορομάντζο. Μια άλλη προτιμούσε μουσική. Τον Καζαντζίδη. Ύστερα ήρθε η πρώτη μου κατάκτηση. Έτσι νόμιζα. Αργότερα έμαθα ότι την είχε βάλει ο πατέρας μου για να με διευκολύνει. Ναι. Ήξερα από γυναίκες πριν γνωρίσω τη Γιάννη. Δεν ήξερα όμως από έρωτα. Θα σου πω κάτι χωρίς να έρθεις πιο κοντά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Γιάννη είναι πολύ τυχερή. Σε ευχαριστώ. Κι εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Αν ήθελα να έρωτα, γνωρίσω τον έρωτα με άλλη γυναίκα, θα ήθελα αυτή να ήσουν εσύ. Σε ευχαριστώ. Και πρέπει να σου πω ότι το θέλω. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύβω. Είμαι 45 χρόνων και πάω στα 60. Δεν έχω χόμπι και αν κάνω πολλά αστεία είναι γιατί το νιώθω πολύ σοβαρά. Αισθάνομαι λίγο σαν χαμένος. Και νομίζω ότι το ίδιο αισθάνεσαι κι εσύ. Το νιώθεις χαμένος, δεν πας σε ένα ξένο σπίτι για να νιώσεις καλά. Με συγχώρεις. Ελπίζω να μην σε έφερα σε δύσκολη θέση. Σε παρακαλώ να μην μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Αυτό είναι το κακό. Μιλάμε πολύ. Χαθήκαμε στις κουβέντες. Δεν ήξερα του έρωτα το χρώμα.
Προτού τα δυο σου μάτια αντικρίσω. Δε γνώρισα του ποθού την εικόνα, τα χείλη τα καυτά σου πριν ζητήσω. Κάτι μου λέει πως δεν αργεί να φτάσει η ώρα, η στιγμή που η ζωή ό,τι χρωστάει θα μου δώσει. Κάτι μου λέει πως είσαι εσύ μια μελωδία στη σιωπή και μια φλόγα δυνατή που θα με λιώσει. Κατάλαβα πως θέλω τη ζωή μου σαν άρχισες να λες τα όνειρά σου. Κατάλαβα τι κρύβω στην ψυχή μου σαν είπες να μ' ανοίξεις την καρδιά σου. Κάτι μου λέει πως δεν αργεί να φτάσει η ώρα, η στιγμή που η ζωή ό,τι χρωστάει θα μου δώσει. Κάτι μου λέει πως είσαι εσύ μια μελωδία στη σιωπή και μια φλόγα δυνατή που θα με λιώσει. Και η Γιάννα, πού τη βάζεις? Την αγαπώ τη Γιάννα. Το πιστεύω. Υπάρχει όμως κάτι που δεν μπορεί να μου το προσφέρει εκείνη, ακριβώς επειδή είναι η γυναίκα μου. Το ίδιο δεν αισθάνεσαι εσύ? Έτσι μοιάζει. Αλλά... Παύλο, μεγάλωσα στη δεκαετία του 60. Ανατράφηκα πάνω στο πρότυπο της υποδειγματικής γυναίκας. Μπορεί τα μαθήματα που μου μάθανε να μην ήταν όλα σωστά, αλλά τα έμαθα. Μπορείς να τα ξεχάσεις. Δεν νομίζω. Παύλο, αν αυτό έχει σημασία για σένα, θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου. Μια μεγάλη χάρη. Αυτό δεν κάνει τόση ώρα. Σε πειράζει να έρθεις από το μέρος που είμαι εγώ? Γιατί, τι έχει από αυτό το μέρος? Όχι τίποτα. Απλώς μου έρχεται πιο φυσικά από τη δική σου την πλευρά. Κοίτα, δεν δε θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά... Κι εγώ έχω συνηθίσει από αυτή τη μεριά. Έτσι αρχίζουμε. Με τον Άρη.
Έχει βγάλει τον ώμο της στο τένις. Ξέρεις, δεν τα καταφέρνω από αυτή την πλευρά. Γιατί? Δεν ακούω καλά από το δεξί μου αυτή. Θα κάνουμε τίποτα με τα αυτή σου. Όχι, αλλά δεν θα μπορώ να σε ακούω. Ξέρεις, δεν είμαι και πολύ ομιλητική. Μην μου πεις ότι δεν ανασένεις κιόλας. Μια ανάσα, ένα γλυκόλογο, μια κουβεντούλα. Μπορεί να κάνουν θαύματα στην κατάλληλη στιγμή. Να σηκώθω. Τι πράγμα? Πώς θα περάσω από την άλλη μεριά? Α, έλα, παίρνω από πάνω. Σιγά, εγώ. Καλύτερα να περάσω εγώ από πάνω. Να αγκαλιαστούμε και να κουτρουβαλήσουμε. Ανέβα από πάνω μου και ο Θεός βοηθός. Αναγία μου, την πλέξη μου. Έτσι λες, ανέβα από πάνω σου. Το φανταζόμουν πιο ρομαντικό. Κι εγώ. Τι όμορφη που είσαι. Δεν βάζεις κανένα ξύλο στη φωτιά να μη σβήσεις. Δικαίωση. Τι είναι? Όχι πάλι. Πιάστηκα. Έλα, Λίζα, βοήθησέ με. Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Έλα, βοήθησέ με. Έλα, υπομονή. Έλα, Λίζα, γρήγορα. Σιγά. Πού είναι? Εδώ είναι? Ευχαριστώ, Λίζα. Πώς νιώθεις? Πολύ καλά. Λίζα, είπες, πάλι καλά που θυμήθηκες το όνομά μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως και την κάθε στιγμή της γνωριμίας μας. Το λες γιατί σου έσωσα τη ζωή. Το λέω γιατί μου ομόρφινε στη ζωή. Τι? Τι κάνεις εκεί? Ξεχνάς τι μου είπε ο γιατρός. Τι? Α, κάθε φορά πριν να σηκώσεις βάρη. Και πριν κάνω έρωτα. Να αγγίζεις την άκρη του οδηγιώνος. Την αγγίζω. Άκρη. Είστε σίγουρος ότι... Πολύ. Αισθάνομαι υπέροχα. Σταμάτησε και η βροχή, ε. Τώρα τι πήρες καμπάρι. Εδώ και ώρα έχει σταματήσει. Εκεί θα είχα το μυαλό μου στην βροχή. Εγώ πετούσα στους 7 ουρανούς. Εσύ πώς ένιωσες? Πολύ καλά. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Βιάζομαι να πάω στο σπίτι γιατί η κοπέλα που κρατάει τα παιδιά θα γκρινιάζει. Όχι. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Απλώς, πολύ καλά. Λίγο είναι το πολύ καλά. Πολύ καλά. Όταν δύο σώματα αγγίζουν την ουράνια έκσταση, αυτό λέμε, πολύ καλά. Μα γιατί εγώ έτσι μιλάω με το χασάπι μου? Πώς ήταν τα παϊδάκια μου, λέει, πολύ καλά. Ή με τον κουρέα μου, όταν μου δείχνει το σβέρκο μου στον καθρέφτη, πώς είναι, μου λέει, πολύ καλά, του λέω.
Γι' αυτό που κάναμε, ή λες αποτυχία, ή λες ήταν ονειρεμένο, εξαίσιο, κάτι λες. Μα για το όνομα του Θεού, αυτά τα πράγματα χρειάζονται. Χρόνο, άνθρωπος είμαι, δεν είμαι μηχανή. Τι πάει να πει μηχανή. Για να πατήσει το κουμπί και να πάρει μπροστά. Η δικιά μου πήρε μπροστά. Ωραία, μπράβο σου. Χριστέ μου. Αυτή η μανία του ανδρικού εγωισμού είναι χαρακτηριστικά Ρωμαίοι. Τι της λες τώρα. Μάλιστα, αν δεν σε πειράζει. Μα κάτι τέτοια μου τη δίνουν. Χαρακτηριστικά Ρωμαίοι. Γιατί όχι. Γιατί οι Ρωμοί είναι χαρακτήριστοι, γι' αυτό. Τώρα, μπορείς να μου πεις γιατί θύμωσες. Πριν από λίγο μου λέγες ότι πετάς τους 7 ουρανούς. Τι άλλαξες. Δεν άλλαξα καθόλου. Είμαι πάντα ο ίδιος χαρακτηριστικά χαρακτήριστος Ρωμιός που ήμουν και στην αρχή. Και αν θες να ξέρεις, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι η μέρα για έναν άντρα αρχίζει ωραία, εξαίσια, τονωτικά, ανεπανάληπτα, με ένα πρωινό ξεπέταγμα. Πρωινό ξεπέταγμα? Μάλιστα. Ορίστε, να κι άλλοι Ρωμαίοι χοντροκοπιά. Καλά κάνω. Λοιπόν, αν επικοινωνείς ακόμα με το μυαλό σου, μπορώ να σου θυμίσω ότι οι άντρες διαφέρουν από τις γυναίκες. Οι γυναίκες χρειάζονται τρυφερότητα, ευαισθησία. Μόνο οι γεροντοκόρες της γενιάς σου. Όλες οι γυναίκες, ακόμα και τα μωρά το ξέρουνε. Απορώ πως δεν το ξέρεις κι εσύ. Άντε πήγαινε στα λυκόπουλα της γειτονιάς σου, ρώτα τα και θα σου πούνε. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Μια συμμαθητριά μου. Όταν βγήκαμε στο πρώτο μας ραντεβού, έβγαλε από την τσάντα της και φόρεσε ένα γάντι μαύρο, μακρύ στον αγκώνα, στο δεξί της χέρι. Και όταν τη ρώτησα γιατί το φοράει αυτό, μου απάντησε, επειδή λέει, της είπαν οι συμμαθητριές της, ότι θα ήταν αναγκασμένη να πιάσει ένα μέρος του κορμιού μου. Λοιπόν, όλα όσα μου λέγεις, χθες ψέματα ήταν. Φούμαρα ήταν. Ξέρεις γιατί τα έκανες? Για να με κουβαλήσεις εδώ και να ικανοποιήσεις τον ανδρικό εγωισμό σου. Εσύ. Ναι, και ξέρεις και κάτι ακόμα. Έτσι βασανίζεις και τη γυναίκα σου. Έτσι πρέπει να τη βασανίζεις. Καθόλου δεν τη ζηλεύω. Λοιπόν, να σου πω και εγώ κάτι. Αν ήξερα ότι απόψε θα έβγαινα ένα ραντεβού με τον Φρόιντ, θα καθόμουν στο σπίτι μαζί με τις αντρογυναίκες του γυναικείου κινήματος. Γιατί δεν έφερα και τη γυναίκα μου μαζί δηλαδή σήμερα. Θα περνούσατε μια χαρά. Θαύμα. Ταιριάζετε. Ίδιες είσαστε. Τώρα που πας, μπορώ να μάθω. Στον άντρα μου, στα παιδιά μου. Έτσι, με την κουβέρτα. Και από πού θα του πεις ότι έρχεσαι, από την αγορά, ψώνιζες κουβέρτες για το σπίτι? Δεν θα σε πιστέψει. Μπορεί να του έχει φύγει το χέρι στο τένις, αλλά το μυαλό του φαίνεται στη θέση του. Σε κτίνω σαν να γεννήσει. Ποπό, μια γυναικεία ευαισθησία και τρυφερότης. Δεν σ' αντέχω άλλο. Τι θέαματα έχουν διάρα για αυτά τα λικόπουλα της γειτονιάς μου. Από σένα σίγουρα ξέρουν περισσότερα. Δεν νομίζω, θα έχω πάρα πολλά να τους μάθω. Μα, αν περιμένω να μάθουν από σένα, σίγουρα θα γίνουν αδερφές. Αδερφές, ε. Λοιπόν, τώρα θα σε βιάσω για να δεις πως είναι οι αδερφές. Δεν γίνεται να με βιάσεις χωρίς να κατεβάσεις το παντελόνι σου. Σε 20 λεπτά έχετε ραντεβού με τον κύριο Βούβαλο στο γραφείο του. Για εκείνη τη μεγάλη διαφημιστική καμπάνια των οπών κρεάτων. Ακύρωσέ το. Να το ακυρώσω. Δύο μήνες κάνε όμως που να καταφέρουμε να κλείσουμε αυτό το ραντεβού. Για να το ακυρώσεις θα σου πάρει πολύ λιγότερο. Ένα λεπτό μόνο. Έλα, τι με κοιτάς. Πάρ' το δίσκο και πήγαινε να το ακυρώσεις. Γεια σου, Νίκη. Γεια σας. Με σένα. Μάλιστα. Ξέρετε, κυρία Ελευθεριάδη, είναι στις πολύ κακές του σήμερα. Μα λες και είναι άρρωστος. Άρρωστος. Ξέρω εγώ τι. Κρύωσες, ε. Βέβαια, λούστηκες και σκώθηκες και βγήκες έξω. Ο καιρός είναι επικίνδυνος. Δεν ακούς κανένα, εσύ. Μπορεί να στερήσεις το κρεβάτι. Μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα. Εμένα μου λες, δεν σε βλέπω. Εσύ πρέπει να έχεις και πυρετό. Δεν έχω τίποτα, σου λέω. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Τότε, μήπως δεν έχεις συναυρινά. Τι έγινε, ξέρω. Τι έγινε, δεν είχα τα κόρη σε σπίτι. Τις γυναίκες τέλος πάντων. Τόσο πολύ τρακαρίστηκες. Εγώ τρακαρίστηκα. Τότε τι θέλεις να παραστήσεις με εκείνα τα καμώματά σου? Ποια καμώματά μου? Ποια καμώματα? Ποιος άδειασε συνεχώς τα σάκια? Ποιος έτρεχε κάθε τόσο να ψήσει καφέ και ποιος κόψω μεσιά ζώτα να σε δίνει μπισκότα? Ήθελα να φανώ χρήσιμος. Α, καϊκαριά! Να μας τιμότατο. Γεια στα χέρια σου. Ώστε δεν σου άρεσε το εξοχικό. Κι όμως, στο προσπέκτους έδειχνε συμπαθέστατο. Ψυχαίνομαι.
Καλά να μη σ' αρέσει, αλλά και να το συχαίνεσαι. Μήπως είχες τα νεύρα σου όταν πήγες να το δεις. Δεν σταματάμε να συζητάμε για αυτό το θέμα. Τι σου συμβαίνει, αγάπη μου? Μήπως σου έλειψα πολύ? Ξέρω, ξέρω. Τα ταξίδια μου σε εκνευρίζουν. Γι' αυτό το θέλω αυτό το εξοχικό. Και για τους δυο μας. Να ξεκουραζόμαστε και να ηρεμούμε. Αν είναι και ψιλοτάβανο, λέω να του κάνω και κρεμαστές επιπλώσεις. Πρωτότυπο δεν θα είναι. Θα με φάει ο γονείος που να γίνει. Δεν θέλω να ζήσω σε ένα τέτοιο σπίτι, Άρη. Ένα απλό εξοχικό θέλω. Με φως. Πολύ φως. Άπλετο φως. Κατάλαβα. Έχεις πάλι τις κακές σου. Γιατί όχι. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια ήρεμη. Χρειάζεται και ένα ξέσπασμα καμιά φορά. Λίζα, μήπως σου έφταξα σε τίποτα? Σε τίποτα. Κατάλαβα. Σου τηλεφώνησε η μητέρα μου και σ' άναψε, έτσι? Δεν έκανε τίποτα η μητέρα σου. Η δική σου τότε. Μήπως τα παιδιά? Κανείς, Άρη. Άρη, είσαι πιο καλός από όσο νομίζω. Τώρα τα παραλές. Καλά που έβαλες τα παιδιά να κοιμηθούν. Έχω σχέδια για μας. Για όλους έχεις σχέδια εσύ. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Όχι απόψε, Άρη, σε παρακαλώ. Όχι απόψε, είμαι πτώμα. Λοιπόν, μ' αρέσει που είναι η κουζίνα μέσα στο χώρο. Είναι μικρή βέβαια, αλλά βολική. Αυτό παλατάκι λες που σου αρέσει? Καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, πάω να και τις αρωτογάμματες κάτω. Εδώ είμαστε. Ναι, αυτό εδώ είναι. Έλα, κατέβα. Ας, πήγαινε εσύ, το ίδιο είναι. Έλα τώρα, αγάπη μου, δεν πάμε στον οδοντογιατρό. Κάτι μου λέει ότι δεν είναι τόσο κακό όσο μου το περιέγραψες. Λοιπόν, Λίζα, ας το δούμε πρώτα απ' έξω και μετά το βλέπουμε από μέσα. Πήγαινε μόνο σου, εγώ θα μείνω. Γεια σου, Παύλο. Τον άκουγα πως σου μιλούσε. Είχα πιστέψει ότι δεν θα σε ξανά. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Είναι και η Γιάννα κάτω. Παύλο. Ξέρω πως δεν πρέπει να μιλάμε για ό,τι έγινε, αλλά... Τα τελευταία βράδια δεν κοιμάμαι καθόλου. Ποιος κοιμάται? Έχω αρχίσει να γράφω ένα διήγημα. Αλήθεια? Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να σε ξαναδώ. Μην μιλάμε καλύτερα γι' αυτά τώρα. Παύλο, και τα κάκο δωμάτια είναι πολύ ωραία. Είναι μεγάλη και φωτεινά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει. Ποιο δεν σε αρέσει? Εδώ, το σπίτι. Ποιο δεν μου αρέσει? Το σπίτι. Τα βάνια, κάτω, δίπλα. Στενάχωρα, το τζάκι, εδώ, δες το τζάκι. Πάω εδώ, τα πάω πια στη μέση μου τώρα. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Είναι ό,τι μας χρειάζεται. Πάμε να δούμε πέρα λίγο. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ τώρα. Ορίστε, πέρα. Κοίτα εκεί πέρα. Τι, βλέπουμε, εκεί κοίτα, σου λέω. Βλέπεις τίποτα εκεί πέρα? Εδώ είσαι και σε έψαχνα έξω. Άρη, πάμε να φύγουμε. Μα δεν είδαμε ακόμα τους εσωτερικούς χώρους. Ας ξεκινήσουμε από τη βεράντα.
Εκείτε τώρα, ο δρόμο, την άλλη άκρη του κόσμου. Και η θάλασσα δεν είναι πολύ μακριά, τα δέντρα εμποδίζουν λίγο. Γιάννα, δεν είσαι. Μαρία, Ρούνι, εσύ, δεν είναι δυνατό. Ολόκληρο! Μου να με βουνό που λένε. Πόσου αιώνε έχω να σε δω. Δύο-τρει. Πάντως, δεν φαίνεσαι ούτε 50 χρόνια μεγαλύτερη. Έλα, καλά, είμαι τα χρειάστια. Να σου γνωρίσω τον άντρα μου. Ο Παύλος, ο Άρης. Γείτονα στα χρόνια τα παλιά και ο καλύτερος παίκτης ο Κρυφτός σε όλη τη γειτονιά. Ευχαριστώ. Και από εδώ η γυναίκα μου Λίζα. Λίζα, Γιάννα. Μεγαλώσαμε μαζί. Ναι, χαρήκαμε. Πάμε να φύγουμε τώρα. Το διαμέρισμα κοιτάζατε κι εσείς. Ναι, ωραίο δεν είναι. Πολύ. Ελπίζω να μην αρπαχτούμε από τα μαλλιά τώρα που ξανασυναντηθήκαμε. Δεν πέσουμε κρυφτό τώρα. Όχι βέβαια. Τα ξέρεις τι μου θυμίζεις. Θυμάσαι που πέσαμε τις μόνες. Ευχαριστώ που ήρθες. Καταλαβαίνω ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο. Η καρδιά μου το ξέρει. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ, γιατί ήρθαμε. Να κουβεντιάσουμε. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να μπούμε τίποτα. Λίζα, θέλω να συνεχίσουμε. Είσαι τρελός. Το ξέρω, είμαι τρελός. Τελείως τρελός. Όλη αυτή η ιστορία είναι εντελώς έξω από την υπόλοιπη ζωή μου. Τι θα έλεγες για αύριο το βράδυ. Σταματά. Ή το επόμενο βράδυ. Ή το βράδυ μετά το επόμενο. Αν συνεχίσεις να μιλάς, θα σκοτώ και θα φύγω, στο λέω. Στο γραφείο κάθε μεσημέρι έχουμε 2 ώρες ολόκληρες για φαγητό. Δεν μπορώ, γίνεται την ώρα παίζω τα παιδιά. Μπορείς να βρεις μια γυναίκα. Δεν είναι εύκολο να βρεις γυναίκα για 2 ώρες μόνο. Βρίσκεις άμα θέλεις. Δεν βρίσκεις. Η μικρή που μένει πλάι μας που πάει στο κολέγιο, ίσως αυτή θα μπορούσε. Δεν γίνεται, Παύλο, πρέπει να το καταλάβουμε και οι δυο. Δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Όσο και αν το θέλουμε, δεν πρέπει. Αύριο. Έχω τους Χατζικοστέους αύριο. Ξέχνα τους. Δεν μπορώ. Την Παρασκευή το βράδυ. Παρασκευή. Ωραία, τι. Όχι να πάρει, δε. Τι έγινε. Δεν γίνεται την Παρασκευή το βράδυ. Έχω καλεσμένους τους γονείς μου σε τραπέζι. Δεν μπορώ να τους αναβάλω. Έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, δεν πειράζει. Την Παρασκευή το πρωί. Τι. Μου ζητάς ερωτική συνάντηση το πρωί. Το μεσημεράκι. Τι ώρα. Μία. Α, δεν γίνεται. Πάω ότι εκείνη την ώρα βάζω τη μικρή στο σχολικό. Λίζα. Παύλο, λυπάμαι. Τι να σου κάνω. 4,5 χρονών είναι. Είναι δύσκολη ηλικία. Αν δεν τη βάλω εγώ στο αυτοκίνητο, δεν πρόκειται να πάει στο σχολείο. Η ώρα τι πειράζει λίγο αργότερα. Θα βάλω τη μικρή στο σχολικό, θα σιδερώσω τα πουκάμισα του Άρη. Απίστευτο. Αντί για ερωτικό δεσμό, εγώ σε λίγο θα γίνω παραδουλεύτρα. Να σε βοηθάω στις δουλειές του σπιτιού. Παύλο, έχουμε χρέος να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Είμαι μητέρα 2 μικροπαιδιών. Κι εγώ και άντρα. Το ξέρω! Εντάξει, λοιπόν, Παρασκευή το μεσημέρι, ώρα 1. Και μισή. Και μισή. Ξενοδοχείο απόμερο, προηγείται γεύμα, επέτει βιασμός. Θαύμα. Εμείς θα μας δούνε. Ποιος οι ταράτσες. Κάνε υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Τι να φορέσω. Κάτι συναρπαστικό για μυχεία. Να φέρω το νυχτικό μου. Δεν ξέρω. Σε δε φέρεις πιζάμες. Δεν λογαριάζω να το ρίξω στον ύπνο. Όχι, λέω τι να φορέσω για να περάσω παρατήρητη. Μια χαρτοσακούλα στο κεφάλι. Με συγχώρεις αν σε έφυξα για αστείο το είπα. Κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σου προσπαθώ να ξεχάσω ότι υπάρχει ο Άρης. Κι όμως υπάρχει κάποιος Άρης. Με συγχωρείς πολύ, Παύλο. Με συγχωρείς πολύ, αλλά δεν το αντέχω. Μακάρι να τον μπορούσα. Δεν τον μπορώ. Δεν μου πάνε οι ερωτοδουλειές σε μένα. Παντρείας μου πάνε. Τέτοιος τύπος είμαι. Σ' αγαπάω, Παύλο. Αλλά αγαπάω και τον Άρη. Και η ζωή μου βρίσκεται εκεί που είναι και η δική του. Κι εσύ κάπως έτσι δεν αισθάνεσαι, κάπως έτσι δεν νιώθεις. Το μόνο που σε νοιάζει είναι η Γιάννα και το σπίτι σου.
Παρόλίγο να τα καταφέρουμε, ψέματα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ήμουν καθόλου καλή. Κάθε φιλή θα μεγάλωνε με δίψεις μου. Ευχαριστώ, Παύλο. Σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ σε ευχαριστώ. Λες καμιά φορά να πέσει κανένα περιοδικό στα χέρια μου με διηγήματά σου. Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Μια μελωδία.